Λοιπόν, ήμασταν σε μια αναζήτηση έτσι για μέρος για να εξερευνήσουμε και βρήκαμε ένα σημείο το οποίο είχαμε επισκεφτεί και πιο παλιά και πραγματικά οπότε η δεύτερη φορά είναι που έρχομαστε σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα και τι σημαίνει. Ρίξαμε επίσης πολύ ψάξιμο για να θυμηθούμε πολύ και το σημείο. Ναι, και καλά που θυμήθηκε ο Γιάννης γιατί έκανα λάθος, οπότε δεν το τονίσω αυτό, να λέμε την κατάσταση μας. Το δορυφόρο το είδε. Εν πάση περιπτώσει. Και ένα μέρος το οποίο έχει πολλές παράγκες, άδειο και δεν ξέρουμε τι και πώς το χρησιμοποιούν. Τώρα θα κάνουμε ένα εντύπωμα μέσα να δούμε. Δεν κατεβαίνουμε από τα μάξη, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορούμε να συναντήσουμε. Και να πούμε ότι είναι καλό για να δούμε. Είναι πολύ περίεργο. Είναι... Γενικά και την άλλη φορά που είχαμε εδώ με το παλιό το αμάξι με τον Βιτάρα, είχε μια αρνητική ενέργεια. Ναι. Είχε μια αρνητική ενέργεια εδώ πέρα. Όλοι νιώθουμε λίγο κάπως. Είναι το μόνο σημείο αυτό. Την άλλη φορά είχαμε έρθει με το σχολείο. Γεια σου, χαιρετίσματα στο φίλο μας Σωτήρη στη Γερμανία. Καλό γιουράγιο στο κιόλα εκεί πέρα. Να τονίσουμε πως το σημείο δεν το βρήκαμε στοχευμένα την πρώτη φορά που ήρθαμε. Το βρήκαμε μέσω του Ραντονότικα που το έχει τονίσει πολλά βίντεο για το Ραντονότικα κλπ. Είναι μια εφαρμογή που σε στέλνει σε σημεία τα και καλά τα οποία είναι περίεργα. Επιλέγεις άμα θες να δεις κάτι, να σε τρομάξει κάτι στοιχειωμένο, κάτι παραφυσικό, κάτι περίεργο. Και μας είχε φέρει εδώ. Και μας είχε φέρει εδώ πέρα, στη μέση του πουθενά. Οκ, για να δείξουμε τώρα και... την ώρα που μιλάμε. Σαν ψάξαμε. Έλα κάμερα γίνεται. Δεν φαίνεται τίποτα αλήθεια. Ναι, έτσι πέρα. Κάτι γίνεται, δεν κάνουμε focus, δώσε μας focus. Έλα. Τώρα έλα μπροστά. Έλα. Ναι, θες να μου ανοίξεις λίγο παράθυρο. Όχι. Έλα λίγο μπροστά, γιατί ταρακουνιέσαι πάρα πολύ και ναι. Γιατί είναι γεμάτο λακκούς εδώ, δεν παίζει. Λοιπόν, τι παίζει τώρα εδώ. Δεν ξέρω τι φαίνεται. Φαίνεται. Ναι. Θες να μου δώσεις και τον προβολέα να ρίξω και εγώ λίγο από εδώ πέρα. Ναι, γι' αυτό ήθελα το παράθυρο. Θα μπορείς να τα κάνεις και τα δύο. Βοηθάει τίποτα. Ναι, φαίνεται λίγο καλύτερα. Έλα εγώ να δείξω ένα, φαίνεται να δείξω κι εγώ. Παράγκες, στισμένες στη μέση του πουθενά. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνουν. Βρέχει κιόλας. Θα έβγαινα να περπατήσω και την άλλη φορά που είχαμε έρθει ήταν άδεια όλα εδώ πέρα. Φαίνονται σαν στάβλοι, απλά είναι άδεια. Ναι, πολύ περίεργη στάβλη. Δηλαδή. Α, όχι, έχει αγελάδες εδώ. Εντάξει, οπότε τη βρήκαμε τη λύση. Σίγουρα κάποιος έχει ζώα εδώ. Αλλά πολύ περίεργο το μέρος. Πολύ περίεργο. Δεν ξέρω αν μόνο ζώα εκτρέπει. Για ρίξει και από εκεί δεξιά. Εδώ δεξιά δεν έχει τίποτα. Πίσω έχει. Η εφαρμογή μας έβγαλε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, φαίνεται. Σπίσε. Κάνουμε τον κύκλο. Πού ήταν εδώ, πώς δεν έχεις ακόμαση. Εδώ αριστερά. Όχι, μόνο. Δεν έχεις πού το. Για ανέβεις πάνω, ναι. Όχι, μόνο. Όχι από εκεί, πιο αριστερά. Δεν είναι, ούτε από τα πιο πίσω. Και δεν είμαστε για να κολλήσουμε για όλα αυτά πέρα, θα μας περάσουν και αυτοί ποτάδες. Πάντως ο χώρος, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, έχει μια ανησυχία ίσως και έχουμε και εμείς το θέμα ότι δεν ξέρουμε πού είμαστε εδώ πέρα τώρα, τι γίνεται. Θα μας περάσει κανένα γιατί αυτή να γνωρίζει τίποτα. Στο είπα γενικά, να βλέπεις και τι φαίνεται. Δεν φαίνεται. Φόρτσε εμένα. Βλέψε μέχρι τι πάνω. Δεν ξέρω αν φαίνεται εκείνη η καλύβα εκεί. Τώρα τη φάση δεν γνωρίζω. Έλα. Ξέρω, είναι πάρα πολύ σκουριστή στάχνη. Ναι, και δεν έχουν όλοι μέσα. Και είναι στη μέση του πουθενά. Και βασικά όλοι άδειοι είναι, το 26. Ναι, δηλαδή μόνο σε έναν είδες τι είδες, αγελάδα είδες. Είχα μια αγελάδα μέσα. Τα ζωοτρόφια να τους δείξει η οικονομική κρίση. Καλά, να αναφέρουμε και για το αμάξι την προηγούμενη φορά. Τι είχε γίνει. Δεν θυμάμαι, σε τι αναφέρεσαι. Για αυτούς που μας πήραν από πίσω. Α, ναι, είχαμε δει και ένα περίεργο αυτοκίνητο. Να δες εδώ. Φαίνεται αυτό το σπίτι. Ναι, φαίνεται. Μια περίεργη φάση, ας πούμε. Τι είναι αυτό. Έχω κάνει και λίγο zoom τώρα, αφού δεν λέω καλύτερα. Τώρα,
6 άτομα παρακολουθούν, 4 έχουν πατήσει live. Καλησπέρα ρε παιδιά, δώστε κανένα σχόλιο. Κάτι για να κάνω όψη, γιατί δεν είμαι για να κάνω κόλπα τώρα εδώ πέρα. Ναι. Να το κάνω ακρόπολη στον Αβάρα. Λες. Πληρώνουμε σημείες. Κάτσε να δούμε λίγο τα σχόλια του κινητό μου. Να κάνουμε multitasking τώρα. Ναι, αυτό με το κινητό που δεν μας δείχνει τα σχόλια, ρε φίλε. Και κινητό και φαγό και live. Α, ωραία, εγώ δεν έψω. Αχα, τέλεια. Μπορεί μετά από λίγη ώρα, τώρα χτυπάνε τα σχόλια να βοσβήνουν και δεν δείχνει μετά. Έλα ρε, δώσε μας λίγα σχόλια, σε παρακαλώ. Φτιάξτε το ρε YouTube. Δηλαδή, έλεος. Τι ακούω. Εγώ το ακούω, εσύ το ακούς. Ναι. Δες τα σχόλια. Μη μας πάρει κανένας το κυνήγι. Κάνε το multitasking εδώ πέρα. 17 πυρήνες ο Γιάννης, 32 γίγα RAM. Δύο χέρια. Δεν κολλάει πουθενά. Δύο πόδια, 10 δάχτυλα. Δεν παίζεται. Κολλάει που και που είναι όταν ξυπνάει λίγο για τα κοιμάται. Έχουμε ένα θέμα εκεί. Με κάτι ενεργεία κάποτε τώρα. Να μην διαφημίσουμε. Νομίζω τελειώσαμε εδώ πέρα. Ναι, αλλά... Για πες. Μπορούμε να έχουμε παρέστη διαδρομή, γιατί γενικά είναι πολύ μέσα στη χαράδρα. Ναι, και ξεστή, δεν θέλω και ανησυχώ λιγάκια. Είμαστε στο αναμονηθεί. Να μας δει κανένας με τίποτα φώτα που θέλω. Θα πει τι κάνουν αυτοί και οι εκτιμοί. Όπως έγινε την πρώτη φορά, είχαμε έρθει. Βασικά να την πω την ιστορία σωστά. Βγάλαμε να παίξουμε την εφαρμογή Τηρατονότικα. Τηρατονότικα, ξέρετε, την έχουμε εξηγήσει χίλιες φορές. Μπορείτε να την ψάξετε και στο Google. Είναι η εφαρμογή στην ουσία, εγώ πιστεύω και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι παρακολουθεί όλα τα κινητά που μάθαμε τοποθεσίες και απλά σε στέλνει σε πιο απομονωμένες και απομακρυσμένες, γιατί θεωρεί ότι αυτός που πήγε εκεί πέρα πριν από σένα κάτι έκανε και σε στέλνει για να ερευνήσει τον χώρο. Επίσης, να τονίσουμε, έχουμε νομίζω 2 βίντεο ραντονότικα στο κανάλι. Άμα θέλετε, μπορείτε να τα τσεκάρετε. Να δείτε. Σε κάνουν 2-3 σημεία δηλαδή που μας στείλανε, ήταν ενδιαφέρον. Ειδικά εκεί μέσα στο ποτάμι. Μας έστειλε σε ένα χωριό και όταν πίσω μας κατέβασε μέσα από το χωριό πίσω στο ποτάμι. Ήταν πολύ περίεργο. Δεν πρέπει να ακούσεις γιατί τρίζουν όλα. Αν θες λίγο να πας πιο σιγά με αυτό να μιλάς. Τι να κάνω αυτό. Μας έστειλε σε ένα ποτάμι πίσω από ένα χωριό και βρήκαμε κάποια χαλιά τυλιγμένα που εννοείται και μετά άνοιξαμε να δούμε τι έχει μέσα. Και υπήρχε μια περίεργη μυρωδιά χημικού. Τώρα τι ήταν αυτό. Επίσης τώρα και εδώ πέρα μας έστειλε το ποτάμι, είχαμε νιώσει περίεργη την ενέργεια, το τραβήξαμε το βίντεο, δεν κάθεσαμε πολύ και νομίζω πάλι πρέπει να βρέχε. Ψιλόβρεχε και θυμάμαι ότι ήταν, είχε πάρα πολλές μύγες, θα μιλάμε νέφος από μύγες. Ήταν πολύ περίεργο αυτό, πολύ περίεργο. Δηλαδή άμα ανοίγαμε τα παράθυρα μας τρώγανε που λέω όλους. Πώς βλέπεις κάτι αμερικάνικες ταινίες και είναι κάτι φάρμες που έχει και πτώματα μέσα και τα έχουν φάει μύγες και να τις κάνει μύγες, έτσι. Τέλος πάντων, στο γυρισμό μας για πίσω να πάμε στο σπίτια μας, λίγο μετά από εδώ, με το που πήγαμε στον δρόμο του κανονικού, είχαμε δει ένα μάξι το οποίο ήταν παρκαρισμένο στο πλάι, το οποίο με το που περάσαμε μας πήρε από πίσω, πήγαινε με αργή ταχύτητα επειδή και εμείς δεν τρέχαμε, με το που ξεκίνησαμε να τρέχουμε και εμείς, έτρεχε αυτός από πίσω μας, μετά από ένα σημείο μας έχασε. Εντάξει, φυλακή, είναι σίγουρα τη σιγουριά, αλλά δεν είχαμε κάποιο θέμα. Όχι, δεν ήταν τόσο κοντά νομίζω. Δηλαδή ήταν στα 150 μέτρα πίσω. Επειδή ήταν και νύχτα δύσκολα έτσι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν πάω καλά. Καλά πας, είναι ένας είναι ο δρόμος. Κάνει κάτι διακλαδός από εδώ θέλεις και δεξιά. Ναι, εμείς είμαστε ικανοί να μείνουμε και άλλους. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ανοίγουμε δρόμους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε ικανοί να πάμε. Ωραία. Ιωάννης Φλόρος πάλι. Πού είσαι ρε Τζόνι, πού είσαι. Στηρίζει το κανάλι. Είσαι δυνατός. Είναι από τους λίγους που θυμάμαι followers, subscribers. Είναι και διαβασμένος ο Ιωάννης, έτσι ξέρεις. Ναι, θυμάμαι για την οδό που έλεγε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για δες τα σχόλια όλα. Καλησπέρα παρέα, τι λέει που πάμε. Ξέρετε εσείς, και το είπαμε. Ναι, ουσιαστικά θυμηθήκαμε ένα σημείο. Αυτό τώρα είναι, δες πως... Ο Μίχλι είναι. Και κοίτα την ανάκλαση που κάνει με τον προβολέα, φίλε. Νομίζω ερχόταν αμάξι.
Θυμηθήκαμε ένα βίντεο που είχαμε κάνει live βασικά Ραντονότη, μας είχε βγάλει σε ένα σημείο γενικά απομακρυσμένο. Γουστάρω εδώ έτσι. Δεν ξέρω πού πάω. Πάτω κοντά να δω, δεν φαίνεται τίποτα. Κάνω κανένα τέτοιο. Είχαμε ανέβει έτσι πάνω. Ένα βράδυ που είχε πολύ φεγγάρι, οδηγούσαμε. Και είχε ο Μίρκη. Φίλε, τώρα έχασα τον δρόμο. Αυτό που μέχρι την είχε, τώρα ερχόμαστε. Ναι, ρε. Είχε λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν ήταν, φίλε, τη φάση. Αυτό γίνεται όλα τι καλύτερα να είσαι. Ναι, το ξέρω, γιατί δεν πιάνει την ομίχλη. Θυμηθήκαμε... Να έχω άλλες παραγγείς, τι να αφήσω εδώ. Οπα. Πού ήρθαμε, φίλε? Στον δρόμο, εδώ είναι ο δρόμος. Πού ήρθαμε, ρε φίλε? Αν δεν κάνω, αν δεν κάνω λάθος. Κάει σάκρι. Δεν μπορώ τώρα να διακόψω το live, ναι. Τώρα μπερδέθηκα. Πω, φίλε, χάθηκα τώρα. Κάτσε, έχει ο Μίχλη. Να δείξουμε το GPS. Κάτσε. Κάτσε να εξηγήσω βασικά. Δες λίγο το GPS, αν θες. Δώσε με ένα λεπτό να στείλω ένα μήνυμα. Δεν μπορώ να στείλω και μήνυμα τώρα. Δώσε το τηλέφωνο σου να πάρω. Στείλε σε μέσα. Και να δούμε το GPS μετά. Γενικά... Τώρα θα πάρει 30 φορές. Κλείστο σε παρακαλώ, θα ξαναπώ. Το βίντεο. Όχι, το τηλέφωνο. Ναι. Θυμηθήκαμε ένα βίντεο το οποίο live στο Ραντονότικα. Έχω live το κινητό μου, γι' αυτό δεν σε απαντάω. Πες μου, τι ήθελες. Α, να μην είναι αυτό. Έλεγα να είναι, ναι. Τα ξαναλέω, είχαμε κάνει live με Ραντονότικα, μας είχε βγάλει σε ένα σημείο πολύ περίεργο που νιώσαμε όλοι πάρα πολύ περίεργα και σήμερα βρεθήκαμε τυχαία εδώ κοντά. Jesus. Και θυμήθηκα το ίδιο σημείο και επιστρέψαμε. Και είσαι κανένα ειδοποίηση, ρε. Να το ψάξουμε. Καλησπέρα στην Έλενα. Έλενα, δεν μου λες για τα σχόλια να απαντάω. Αυτό διάβαζα τώρα, ρε. Απαντούσαμε το πρώτο σχόλιο, απλά με διέκοψε 15 φορές. Δεν φταίω εγώ, συνέχισε. Δεν φταίω εγώ. Άστον αυτό. Άστον, άστον. Ωραία, συνεχίζουμε. Μάκης, ωραίο μέρος, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα παιδιά, η Έλενα, Λένα. Καλησπέρα παιδιά, α, και σε όλη την παρέα εδώ. Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, έχω το ψιλοχάθηκα εδώ πέρα. Θες να ανοίξεις GPS. Άνοιξα το δικό σου και φέρε να κρατάω εγώ το κινητό. Να μιλάω και λίγο στα παιδιά. Μιλάμε τώρα για ομίχλη. Εντάξει, στο κινητό δεν φαίνεται, παιδιά, πώς είναι το ομίχλη εδώ πέρα. Ναι, έχουμε και το... μας ενοχλούν οι αλλοκαθαριστήρες, γιατί είναι λίγο... Μην αγοράζετε κινέζικους, παιδιά. Αγοράζετε ακριβούς. Έλα, ψάξε, ψάξε. Μόνο την προσωπία. Ναι. Κάτσε, ρε, δεν με εμφανίζει το GPS καθόλου πουθενά. Ναι, όταν ήρθαμε δεν είχε τόσο ομίχλη και τώρα ξαφνικά τι περίεργη. Τώρα φεύγει σιγά-σιγά. Πρέπει να φυσάει τώρα, ναι, και φεύγει. Ναι, απλά δεν μου εμφανίζει το GPS που είμαστε. Καλά, εντάξει. Έλα, μόλις πιάσεις σήμα. Ότι χρειάζεσαι κινητό κάποια στιγμή, θα σε κάνω δώρο. Μου γράφει το δρόμο συνήκη, ρε. Εδώ δείξει φράχτη. Πού είναι ο δρόμος? Εκεί. Α, εκεί που δείχνεις. Πέρα. Έχει φρικάρει άσχημα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα οδηγήσουμε και όπου βγούμε, ρε φίλε. Ναι, ρε. Τι λέτε, ρε παιδιά, πάμε και όπου βγει, αλλά αυτό δεν ωραία, ωραία. Δεν ακούστηκε καλό αυτό. Με εμφάνισε. Δεν ακούστηκε καλό αυτό. Ο δρόμος προς τα πίσω, προς τα εκεί που κοιτάζουμε, μας βγάζει κάτω. Έτσι, άμα θες να πάμε στο χωριό πάνω, τώρα θα έχει ομίχλη. Να γυρίσουμε προς τα πίσω. Τι λέτε κι εσείς? Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη, γιατί έχουμε και τα προσωπικά μας. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, έγινε μια μικρή διακοπή. Ωραία. Προς τα δω κάτω. Πάμε χωριό Κρόμνη πάνω. Πάμε. Μες στην ερημιά. Φύγαμε. Τώρα θα γίνει μίχλι πάνω, θα ανέβει. Πάμε σε ένα μέρος φοβερό, σαν να βγαίνει από ταινία τρόμου. Πάρε. Έχουμε τραβήξει βίντεο.
Είχαμε ακούσει και μια ιστορία. Σπάθα. Βασικά, εγώ την είχα ακούσει την ιστορία. Τώρα, μεταξύ, δείσαι πώς έχει φύγει ο Μίκλη εξαφανίστηκε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πριν ένα λεπτό δεν βλέπαμε. Αχ, δεν μπορώ να τζιόλο παθαριστεί, δηλαδή. Γιάννη, θα κάνει υπομονή σήμερα γιατί έχει κουράσει σήμερα. Θα πάω να σα αγοράσω καινούργιο. Οκ, μέχρι να, σήμερα μην το ξαναπλήσω, σε παρακαλώ. Δηλαδή, εδώ έχει κάτι, δεν θα σου βάλω καθόλου και θα πηγαίνω έτσι με τα τζάμια με το νερό. Πραγματικά. Προτιμώ. Θέλω να χάσω κάτω και τη σκουπίζω με την μπλούζα μου. Το χάνω, ρε. Αρκεί να μην ακούω τον ήχο. Τι είναι αυτό, ρε. Ποιο. Εδώ η φάση, εδώ δεξιά. Τι να σου πω τώρα. Δείξε μέσα στον δρόμο. Ναι, δείχνω τον δρόμο. Ωραία, να βάρα 7.000. Χέρτ of Gold δείχνει χεράκι. Ιωάννης Φλώρος, ναι, πάμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ από όσο βλέπετε. Και επειδή μαζευτήκαμε σήμερα παρέα, δεν ξέρω αν θα έχει σήμα πάντα στο χωριό. Έχει σήμα, αν θυμάμαι καλά. Δε τώρα πάλι τι γίνεται. Ναι, δεν βλέπει Χριστό, ρε. Λέντε έχεις. Όταν εννοείται λέτε. Δεν κάνουμε, όχι, δεν κάνουμε. Όπα, όπα, όπα. Μην τα λες εμένα, για ο Μίχλης. Θα ακούσεις τώρα και σου γελοκαθυρίσεις και δεν με νοιάζει, φίλε, δεν βλέπω Χριστό. Ξένου. Σας ενοχλούν οι γελοκαθαριστήρες, για πείτε, γιατί το Γιάννη τον έχουν τον πάνω στα αυτιά. Είναι σαν την κοιμωλία στον πίνακα στο σχολείο. Το πρωί που γράφεις. Δύο ώρες τώρα έχω φρικάρει. Και δεν πίναμε και καφέ στο σχολείο. Άλλο και αυτό. Καλά, μα πίναμε καφέ, δεν με τους καθηγητές. Τη γράφει ταινία, The Mist. Ναι, ρε φίλε, The Mist, μπράβο, αλλά μη μας συμβεί αυτό που έγινε στο The Mist, γιατί είναι πολύ τραγική ταινία. Δεν έχω ιδέα, είμαι λίγο συνεφίλ, αλλά όχι πάρα. Όχι, δεν είσαι συνεφίλ καθόλου και είσαι και αγράμματος όσον αφορά τις ταινίες και τη μουσική, αλλά θα σε. Ποια μουσική, ρε, μουσική. Ποια δεν μάθει να ακούς, ρε. Ροκ. Γενικά. Πέρα από τερλέγκα και καρά. Καλά, τερλέγκα, καρά. Καλά, εγώ την ώρα που γεννήθηκα, ρε. Σφαγιανά, γεγονίδι. Εδώ έκανα βλακή, έχω φύγει στον κρεμό, έτσι. Μεγάλο. Ναι, κόψε λίγο, πάμε αργά. Βάλε την τρεγό. Το χωρί. Τώρα δες, καθάρισε. Τι φάση. Δεν ξέρω το βλέπετε και εσείς αυτό που βλέπουμε. Είμαι ξαφνικά, έτσι. Τι φάση. Να το χωριό εκεί πάνω. Αυτά τα φώτα του χωριού να αποκλείεται. Όχι, ρε, εκείνο πρέπει να το ελευθερωθεί. Εδώ δεν έχει ρεύμα, πια φώτα. Ναι, σωστό και αυτό. Νομίζω έχει την εκκλησία, την κεντρική έχει. Εκείνο πρέπει να είναι με τέτοιο, ρε. Να και εδώ δείξε. Με ηλιακά είναι εκείνο, ρε. Ηλιακά πάνε. Αν έχουν μείνει. Τώρα το μεταξύ, το στοίχημα είναι πόσο σήμα θα έχουμε, για πόση ώρα. Κοίτα, μου καλή μεγάλη live πάνω. Το σταυρό που ψάχναμε. Ναι, αλλά δεν κάναμε live, το κάναμε βίντεο. Είχαμε άλλη μία ιστορία. Ξεκινήσαμε και live. Πρέπει να χάνει το σημασία σήμερα. Ναι, το ξέρω. Όντως. Πάνω στο χωριό έχει. Είχα ακούσει μία ιστορία από έναν γνωστό μου για έναν σταυρό. Για έναν σταυρό που είχε πάνω στο χωριό, ο οποίος και καλά όταν πήγαινες να το βγάλεις, ακουγόντουσαν κραυγές. Τώρα κατά πόσο ίσχυε ή όχι, δεν γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι ρωτήσαμε κι άλλο άτομο το οποίο ήταν μαζί του, το επιβεβαίωσε. Εμείς πήγαμε για έρευνα πάνω να βρούμε το σταυρό. Το χωριό γενικά δεν μένει κανείς. I've got balls of steel. Μένουν κάποιοι περιστασιακά. Υπάρχουν 2-3 σπίτια. Γενικά όλο το χωριό είναι παρτημένο. Δεν έχει κατοίκους, δεν έχει. I've got balls of steel. Δείξε σε μίλα, μίλα. Ναι. I've got balls of steel. Ωραία, καλησπέρα παιδιά, Αγγελική Λαγάρα. Ναι, Λάγαρη. Sorry, Λάγαρη, ναι, δείξτε. Καλωτίνα, Κλίμη, καλησπέρα σας. Γεια σας, ρε καλησπέρα. Προσπαθούμε για εσάς. Εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολες συνθήκες τώρα, γι' αυτό μας ακούτε λίγο περίεργα. Μια ευρωχή, μια αιωμύθι, μια τα κινητά δεν πιάνουν. Μια μηνύματα στις κάλες. 40 μηνύματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο σπαστικό. Είχαμε, κάναμε έρευνα, κάναμε και βίντεο, αν θέλετε το ψάξετε, νομίζω είναι το σπίτι των κραυγών, ο Σταυρός. Οι κραυγές του Σταυρού είναι βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Τζίσους. Οι κραυγές. Κάνε μπαχ. Εντάξει. Οι κραυγές του Σταυρού. Ψάχναμε γενικά, δεν βρήκαμε, μπήκαμε, επειδή δεν το βρήκαμε, ψάχναμε και μέσα. Ψάχναμε και μέσα σε σπίτια. Ναι, άμα θες λίγο, μην κοιτάζεις το κινητό μου. Να κάνω, αφού μου στέλνουν πίντα μηνύματα. Δεν χτυπάει. Δεν έχει σήμα.
Ψάχναμε, πήγαμε μέσα σε σπίτια. Ναι, έχεις, για να μην κολλάω από το live, ναι, έχεις full 4G. Τώρα εγώ γιατί δεν έχω το θέμα. Ψάχναμε μέσα σε σπίτια, δηλαδή είχαμε κάνει ωραίο explore το όλο χωριό. Και νομίζω παίρνει και περισσότερα βίντεο το συγκεκριμένο χωριό. Όχι μόνο για σπίτια, και κάτω. Ας πούμε την ιστορία του χωριού, ότι εδώ πέρα, όταν είχε γίνει εισβολή των Γερμανών 40 με 42, ήταν από τα λίγα χωριά τα οποία δεν μπορούσαν να έρθουν οι Γερμανοί, γιατί δεν υπήρχε πολύ εύκολη πρόσβαση. Και εδώ πέρα ήταν πολύ φυσικό να πλήγονται αντάρτες. Γι' αυτό και υπάρχουν αντάρτικες σπηλιές και διάφορα. Από εκεί και πέρα, λέγοντας αυτό, από τη στιγμή που υπήρχαν αντάρτες και σπηλιάζαν, έχουν γίνει και κάποιοι βασανισμοί εδώ πέρα. Πολλά το κοντά, πολλά το κοντά. Δεν με φαίνεται αυτό το μάτι. Το χέρι. Στο είπα. Το ίδιο παίχτηκε στο ελευθεροχώρι που κάψανε. Ναι, απλά στο ελευθεροχώρι είχαν πρόσβαση αέρα πατέρα εδώ πέρα. Δυσκολευόντουσαν γιατί δεν υπήρχαν τα δρόμια και δεν τους ξέρανε κιόλας. Το ελευθεροχώρι ήταν το τελευταίο χωριό πριν τον βουνό που πλημμυρίζονταν οι αντάρτες μες στο βουνό. Και προμήθευαν τους αντάρτες με φαγητό, νερό και τέτοια. Έγραφα. Ξέρω. Ωραία. Κι εγώ κάτω να τι έλεγες? Βάλε το ό,τι θέλω, αλλά άσπρο, δεν πειράζει, άσπρο. Έλεγα ότι σε αυτό το χωριό δυσκολευτούκαν να έρθουν οι Γερμανοί γιατί δεν είχαν πρόσβαση εύκολη. Βέβαια μετά βρήκανε τρόπο, αλλά υπήρχαν πολλοί κλινικοί εντάξει κτλ. Δεν κάνω λάθο, υπάρχουν τι σπηλιέ. Υπάρχουν τι σπηλιέ, υπάρχει σπηλιά πορεία που μπορείτε να μπείτε και να τη δείτε. Και έχω κάνει βίντεο στο οποίο μπαίνω εγώ μέσα. Και κάθεται και μια νυχτερίδα πάνω από το κεφάλι μου. Δεν θυμάμαι το τίτλο του βίντεο, πρέπει να είναι αντάρτικες σπηλιές. Πάλι καλά που καθόταν πάνω το κεφάλι σου και δεν χτύπησε το κεφάλι σου. Φορούσα κράνος, αλλά οκ, και φορούσα ένα κακολεμό μου γύρω γύρω περιλέμει, δεν θα ζητήσει να μην κάνει. Εγώ δεν φορούσα και με χάσα. Όχι, εδώ άλλο. Κοντεύουμε στο χωριό τώρα, σε δύο λεπτά θα είμαστε εκεί. 10 άτομα, τα like, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά, να δούμε και κανένα σχόλιο, άμα μπορούμε, γιατί δεν έχουμε σήμα. Μόλις πιάσαμε σήμα, μην τρέχεις. Με βασανίζει αυτή τη στιγμή. Δεν παθαίνεις τίποτα. Είμαι ο τρόπος που θα πέρατε να έχω. Αυτό πες το πεις, τι κουράζεις αυτό. Κύριε Στυλάν. Έχεις πέρα χαμπάρι ότι έχω 40 λεπτά το χέρι μου έτσι ευθεία μπροστά. Γιατί 40 λεπτά γράφω το like. Πόσο, ή 15 λεπτά. Φίμη. Μόνο να με κράσεις. Δεν πρέπει να κράσω. Κράξε κάτι που μου δίνει εδώ. Δεν μπορώ πιστεύω να μιλάτε μαζί. Όχι, θα είναι στο live. άμα με το βίντεο live όμως θα λέει. Παίνει.